Τα χάλια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τις στέσανε και δεν φτιάχνουν ξανά πάλι. Δεν κυκλοφορούνε, δεν βλέπουν αυτά που γίνεται. Χάλια Ηράκλειο, χάλια. Έρμειο του χρόνου, η σκουριασμένη γέφυρα στον Καράβολα δίπλα στο Παγρίτιο στάδιο, με την τριτοκοσμική εικόνα της να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού τόσο από Ηρακλειώτες όσο και τουρίστες. Είναι άσχημο, πάλι άσχημα. Έρχονται τουρίστες εδώ και θέλουν να περάσουν αυτό και δεν βρίσκουν και ρωτάνε από εκεί, φωνάζουν από εκεί. Τους λέμε έτσι, πώς θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Έρχεται τουρίστες και είναι βρώμικο. Αυτό είναι ένα χάλι για το Ηράκλειο, να βλέπουν τώρα οι τουρίστες αυτό το χάλι. Αυτό είναι χρόνια τέτοιο. Αυτό είναι επικίνδυνο και είναι παντού τρύπες. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα να τη βλέπουν οι τουρίστες, γιατί κυκλοφοράνε πάρα πολύ εδώ. Μπορεί να έχει απαγορευτεί η διέλευση πεζών στη γέφυρα λόγω επικινδυνότητας, ωστόσο πολίτες καταγγέλουν πως πολλοί είναι αυτοί που δεν διστάζουν να κάνουν ακροβατικά προκειμένου να τη διασχίσουν, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα. Αφημένη στην τύχη της είναι η γέφυρα του Καράβολα, καθώς αποτελεί κίνδυνο για πολίτες που επιχειρούν να τη διασχίσουν καθημερινά. Έχουν κλείσει από εδώ και από εκεί. Γιατί να το κάνουμε δηλαδή αυτό? Περνάνε και πάλι, πηδάνε από πάνω, κάνε, δείχνουν. Καμιά ώρα θα πέσει κανείς μέσα, θα πνιγεί. Εντάξει, πηδάνε από πάνω, αλλά όσο να είναι επικίνδυνο. Δεν είναι σωστό, κάτι πρέπει να κάνουν εδώ πέρα. Επιτακτική ανάγκη οι επισκευαστικές εργασίες στη σκουριασμένη γέφυρα του Καράβολα, καθώς η τρέχουσα κατάστασή της υποβαθμίζει σημαντικά τη γενικότερη εικόνα της περιοχής. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, η διαδικασία φέρεται να έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Ζητήσαμε την περιβαλλοντική απαλλαγή του συγκεκριμένου έργου συντήρησης από την αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης. Με έκπληξη, λάβαμε την απάντηση ότι το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτοτελές, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου που έχει υλοποιηθεί εκεί με την ανάπλαση του παραλιακού. Ζητήσαμε τα στοιχεία που τηρούσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ευρύτερου έργου, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι καθαρό ότι η συγκεκριμένη πεζογέφυρα είχε αδειοδοτηθεί τότε και τώρα πρέπει να δούμε το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, ένα έργο πολλών εκατομμυρίων, στο οποίο εντάσσεται και το συγκεκριμένο, πώς θα αδειοδοτηθεί εκ των υστέρων περιβαλλοντικά για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Τη στιγμή που, όπως φαίνεται, οι παρεμβάσεις στη γέφυρα της εγκατάλειψης έπρεπε να είχαν γίνει χθες, δημότες δεν μπορούν να αποδεκτούν την κακή κατάστασή της με φόντο μία ακόμη τουριστική σεζόν.